Γεια σας, παιδιά. Σήμερα θα σας μιλήσω για μια γενική συζήτηση η οποία ονομάζεται bullying. Και ξέρετε ότι κάποια παιδιά γενικά σε κάποια σχολεία έχουν πρόβλημα από αυτό. Το bullying μπορεί να ασκηθεί με σεξουαλική βία, λεκτική βία, σωματική βία και άλλες πάρα πολλές, ανάλογα πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθένας. Κάποια παιδιά έχουν φτάσει σε σημείο να αυτοκτονήσουν από αυτό, λόγω επειδή τους θα ασκούν οι άλλοι. Μπορεί τα μηχανάκια. Τα παιδιά τα οποία ασκούν το bullying μάλλον δεν έχουν την κατάλληλη φροντίδα στο σπίτι τους και την κατάλληλη αγάπη, γι' αυτό προσπαθούν μέσω του bullying να κερδίσουν, νομίζοντας τις καρδιές των άλλων, ότι και καλά νομίζουν οι άλλοι ότι είναι δυνατοί. Anyway, πριν λίγο στο σχολείο μου συνάντησα έναν φίλο μου, ο οποίος είναι λίγο παχουλούλης, και είδα από μακριά άλλους δύο να τον κορυδεύουν. Τέλος πάντων, πάω κι εγώ. Λογικό είναι, προστάτεψα το φίλο μου και άρχισε να τους λέω γιατί τον πειράζεται και διάφορα, και ξαφνικά πάει ο άλλος και λέει στη διευθύντρια ότι τον βάρεσα. Τέλος πάντων, ακούγομαι λίγο βραχνιασμένος γιατί χτες έπαιξα μπουγέλο και βράχνει σε φωνή μου, και εκτός από αυτό το βράδυ κοιμήθηκα με κοντίσιον ανοιχτό. Σας πάντων, όποιος ασκεί το bullying ας το σταματήσει, ή αν βλέπετε τέτοια παιδιά τα οποία τους ασκείτε bullying, σταματήστε το, κάντε κάτι, δεν είναι ακόμη αργά να σταματήσει το bullying. Πρέπει να σας πω και κάτι. Η επόμενη γενική συνάντηση νούμερο 2 θα είναι για τον πόλεμο. Αυτά είχα να πω για το bullying. Κάντε like, subscribe και share. Πείτε το και σε άλλους φίλους σας αν είναι να δουν τα βίντεο με γενικές συζητήσεις μου. Και bye bye guys, see ya!